Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Σπάρη. Καταπληκτικά. Τελευταίο επεισόδιο πέμπτη σεζόν. Ωραία. Θα πούμε στον κόσμο γιατί γελάμε ή όχι. Ε, θα, θα, θα περιγράψουμε, δεν θα πούμε συγκεκριμένα. Μπορούμε να πούμε κάποια συγκεκριμένα. Γενικά ανακαλύψαμε. Εμείς ναι. είμαστε αυσταρλοπίδικοι και δεν το είχαμε καταλάβει τόσο καιρό ότι υπάρχουν κάποια βίντεο που έχουν πάει σχετικά καλά στο... Κάποια ε, shorts. Ε, κάποια shorts. Reels ξέρω εγώ πώς θα λένε. Reels. Πέρατε. Reels. Σωστά, yeah. reels. Που έχουν πάει ενδιαφέροντα καλά στο Instagram να. από αυτά που βγάζουμε τώρα. Και διαβάζουμε τα σχόλια. Τα παίρνει επικά μερικά από αυτά. Επικά τουλάχιστον. Ε, 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 λοιπόν. Θα διαβάσω μερικά. Α, θα κάνουμε react. React video. Α, δεν, όχι δε, ακριβώς react. Δεν είναι τη μόδα αυτά. Κάνε, δεν ξέρω. Κάποτε νομίζω ήταν τη μόδα. Τα reaction videos. Ναι, ρε. Λοιπόν. Έχει πολλά ωραία. Έχει εκεί που λέω εγώ ότι δεν χρειάζεται να έχει ε, else στον κώδικα. Θεωρώ okay. ότι εκεί πέρα ήταν. Ε, ε, υπήρξε μια ανάφλεξη στον κόσμο. Λοιπόν. Θα ήθελα να κάνουμε για ένα επεισόδιο που να λέμε για tabs versus spaces. Ή ότι Ναι, το και, το και το γράφουν και εδώ μέσα. Θα ναι, πω, πω επίση ότι κατά στιγμή εγώ ήμουν ένα τεράστιο υπέρμαχο στην Tabs και είχα αγοράσει και το domain usedabs.org για να κάνω ολόκληρη καμπάνια γιατί τα tabs είναι σωστά. Το οποίο ακόμα και τώρα το πιστεύω, απλά δεν με νοιάζει και τόσο. Θυμάσαι μια περίοδο που το black είχε tabs. Αν θυμάμαι καλά, ε, Παίζει. Νομίζω ότι στην πολύ πολύ αρχή το black είχε tabs. Το Black, που είναι το εργαλείο για formatting σε Python, το οποίο εμείς τουλάχιστον χρησιμοποιούμε κατά κόρον, πλέον έχει τέσσερα spaces by default, αλλά νομίζω ότι υπήρξε μια στιγμή που είχε tabs. Λοιπόν, για να φύγει αυτό από τη μέση, αν θέλουμε να πούμε τι είναι σωστό, τεχνικά είναι το tab. Τελείωσε. Και είναι να πολύ λες. απλό, γιατί το tab είναι semantic, ότι είμαστε ένα επίπεδο μέσα και το πώς αυτό θα γίνει render, αν θα γίνει 2, 4 ή 8, δεν θα έπρεπε να έχει καμία απολύτως σημασία. Η αλήθεια είναι ότι άμα βάλει tabs, όντω μπορείς να επιλέξεις μετά το κατά πόσο μια συνάρτηση, πώς θα φαίνεται μάλλον η συνάρτηση, ανάλογα με τις ναι. προτιμήσει του κάθε προγραμματιστή. Είναι, είναι το σωστό, εντάξει, εγώ έχουμε conventions με space, αυτά, χαισθήκαμε. Λοιπόν... Είμαστε στο reel, το οποίο ναι. λέει, ε, προτείνουμε να μην. και συγκεκριμένα εγώ σε αυτό το βίντεο, να μην χρησιμοποιεί έλλει τον κώδικα. Το οποίο είπαμε ότι είναι δική σου αρχική πρόταση. Οπότε. Θες να φάω εγώ το χέρι γι' αυτό, μου. Όχι, 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 εγώ τρώω το χέρι, μια χαρά. Όταν συζητάς μεταξύ τζι για προγραμματισμό. <laughs> <laughs> Κοίτα, αντικειμενικά, νομίζω το αριστερό σου χέρι είναι λίγο πιο μαύρο από το δεξί. Πάντα, άμα Άρα λοιπόν, μήπω ε, αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό που είναι αλήθεια είναι το επόμενο. Βασικά που upgrade εδώ, αυτό κανονικά μάλλον φαντάζομαι το λέει για να μας κράξει, λέει αυτά γίνονται όταν τελειώνει σε ιδιωτικό, κολέγιο Παύλα ΓΕΚ. Το κύριο είναι upgrade. αν θεωρήσεις ότι εγώ που το συνειδητοποιήσα αυτό, η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ήρθε όταν πάω να δω αίμα. Όταν πάω να δω αίμα λοιπόν έχει μια ερώτηση που λέει ε, μορφωτικό επίπεδο. Ναι. Απόφευτο λυκείο. Εκεί πέρα λοιπόν είναι απόφευτο λυκείο. Άρα λοιπόν το να είχαμε βγάλει η ήταν ένα upgrade σχέση με αυτό που λυκείο. Top 10 Jobs That Will Disappear With AI. Φαντάζομαι ότι είναι το δικό μου. <laughs> <laughs> λοιπόν, όλα με while, μωρό μου, ισχύει. Όλα while, baby, for it's στα πάντα. Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι το while είναι το μόνο statement το οποίο θα μπορούσε να, να είναι αυτόνομο, αν δεν κάνω λάθος. Τι εννοείς. Ο, ο, όλες οι άλλες loops, ifs και λοιπά, ναι. Ε, χρ, χρ, χρειάζονται συνδυασμού για κάποιε υποπεριπτώσει. Το while νομίζω μπορεί, είναι το μόνο που μπορεί να το φροντίσει ώστε να, να κάνει οποιαδήποτε τύπου λούπα θέλει. Η αλήθεια είναι και το for πρακτικά γιατί θα να το Μάλλον το αυτό που αναφέρει είναι το do while. Το οποίο λειτουργεί από την πρώτη. Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα. Το do while τρέχει πάντα μία φορά. Το while μπορεί να τρέξει και πέντε δε... φορέ. Α, αυτό είναι. Ενώ το while θα μπορούσε να είναι από την αρχή false. Επίση το for μπορεί να το υλοποιήσει μόνο με while. Το if μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνο με while. Α, ναι, σωστά. Μπορεί να κάνει τα πάντα μόνο με wild. Άρα είναι θεωρητικά η superloopa. Άρα τα πάντα wild. Το wild είναι το superset, το button. Ναι, ναι, ναι. Όλα wild, baby. Όλα wild. ναι. Θα το αγοράσουμε αυτό το domain. Δεν υπάρχει λόγο. Αγοράσαμε ήδη domain rumel.tech. Για όποιον ενδιαφέρεται, μάλλον θα γίνει κάτι εκεί το καλοκαίρι. Αν και λογικά το rumel.tech μπορεί να ήταν πιο χρήσιμο κοντά στο Πάσχα. Με κανένα αρνή. Τι είπε, Ζεκαλπέτη. Εγώ απλά λέω. Τι είπε, Ζεκαλπέτη. Είσαι διαβάσει τα περπλικά μου, μήπω. Το έχω διαβάσει τα περπλικά. Είδε πώ φαίνεται. Λοιπόν. Είμαι διαβαστερό, παιδί γενικά. Τι νέα έχουμε. Ναι, νομίζω δεν έχουμε κάτι φοβερό. Έχουμε, έχουμε. κάτι. Πρόσεξε. Σε μία με δύο εβδομάδε από τώρα βγάζουμε live το καινούργιο μα προϊόν. Σήμερα το βγάζουμε. Σήμερα το βγάζουμε. σήμερα το βγάζουμε. είναι Παρασκευή. Βάλτε το μία με δύο εβδομάδε να τρέξει κανένα. Ωραία. Την επόμενη εβδομάδα από την ημέρα Ωραία. που γίνεται το επεισόδιο, δηλαδή από την επόμενη Δευτέρα και μετά, μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Ναι, Sky το πάλσι. Σκάι το Sky Palsies, Το οποίο τι κάνει το πάλσι. Λοιπόν, Α, το είχαμε πει το πάλσι. Το ξαναλέμε, δεν πειράζει. Το πάλσι είναι ένα εργαλείο το οποίο το συνδέει στο GitHub σου, του οργανισμού στο GitHub. Είναι για ομάδε οι οποίε δουλεύουν και συντονίζονται στο GitHub με GitHub issues όπω εμεί. Και το ρυθμίζει και του λε να σου ανοίγει ένα ή παραπάνω discussions κάθε όποτε θες, σε ένα συγκεκριμένο schedule. Ποια είναι η χρήση αυτού, εμείς το χρησιμοποιούμε αντί για daily meetings, stand-ups πώς τα λένε, εμείς έχουμε ένα daily discussion στο οποίο πάει ο καθένας από κάτω και γράφει τι είναι αυτό το οποίο δούλεψε εκείνη την ημέρα, αν έχει κάποιο πρόβλημα και και και. Και ο λόγος που κάνουμε discussions είναι γιατί μπορούν να υπάρχουν, υπάρχουν, σχόλια στην απάντηση του καθενό. δεν είναι γραμμικό εντελώ όπως είναι τα issues. Το χρησιμοποιούμε μια φορά την εβδομάδα για να γράφουμε ένα report του πώς πηγαίνει το κάθε project στο οποίο δουλεύουμε. Οπότε αυτό είναι, είναι pulses.dev p u l s e -S -D -E -V. Το έκανα. Σημαντική ερώτηση. Έχει αλλάξει το domain από το domain που το έχουμε τώρα στο pulses.dev ε, σε αυτό το domain. Καλή ερώτηση. Ναι, δεν το έχουμε ακριβώ αυτό. Α, είναι όχι. σε ένα subdomain ναι, τώρα. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Θα μεταφερθεί στο domain. Δεν, ξέρω, δεν έχει πολύ σημασία γιατί έτσι κι αλλιώ θέλουμε να μπαίνουν στο palsy.dev ο κόσμο. Οπότε. Μπορεί να κάνει ρίτα ναι, από εκεί. Από εκεί ναι. θα το δούμε. Θα, δούμε. Ναι. θα το δούμε πώ το κάνουμε γιατί είχαμε μια συζήτηση πώ πρέπει να λειτουργεί με τα marketing websites. Αν πρέπει το website να είναι σε άλλο domain από την εφαρμογή. Είχαμε αυτή την εσωτερική συζήτηση. Την είχαμε. Ναι, την είχαμε. Σα θυμίζω εγώ. Okay. Οπότε, ναι, ήταν προφορική εντελώ, δεν ήταν κάτι γραπτό. Και ω γνωστόν, τα προφορικά φεύγουν, αλλά τα γραπτά μένουν. Script Το οποίο το λέμε είναι ο πρώτο, το πρώτο principle που λέμε ότι δουλεύουμε στη Logic. With logic.co κάθετο about. Εξού και το, τα Δηλαδή, ο, ο λόγο που πάνε τα πάλσει είναι γιατί θεωρούμε ότι αυτή η πληροφορία η πληροφορία, μάλλον που μια ομάδα συντονίζεται, πρέπει να είναι γραπτή και πρέπει να μπορεί ο καθένα να τρέξει μελλοντικά και να ψάξει και να βρει πράγματα πάνω σε αυτή. Ακριβώ. Και γι' αυτό και επειδή το εργαλείο που εμεί προτιμάμε είναι το GitHub, γι' αυτό και όλη η δουλειά ε, από τα πάλι γίνεται εκεί. Ακριβώ. Τέλεια. Οπότε αυτό είναι το ωραίο νέο που έχουμε την επόμενη εβδομάδα Sky. Αν μπείτε στο site τώρα, θα λέει και ποια ημέρα, σε ποια ημέρα Sky. Ε, αυτά. Για πάμε. Είχαμε ένα. Ένα αίτημα για συζήτηση σήμερα ε... από έναν φίλο μας και φίλο της μικρής κουβέντα. Για πες. <κυρίζει> Οπότε θα έλεγα να πάμε εκεί. Πάμε. Αυτό ξεκίνησε από ένα tweet mm -hmm. του uh, Uncle Μάρτιν νομίζω είναι το... Uncle Bob. Uncle Bob, sorry. Uncle Bob Uncle <κυρίζει> <Bolead>. <κυρίζει> ναι. δεν θυμόμουν ποιο από τα δύο είναι το ιδρύμα mm -hmm. του Bob Μάρτιν, Το οποίο, αν θυμάμαι καλά, λέει ότι υπάρχουν δύο κανόνες σε ένα meeting... Ε, Α, ναι. ε, το, το πρώτο είναι μη μπα. Νομίζω στο meeting αν μπορεί να μην μπα, μη μπα. Ναι, 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 ναι. Άμα δεν χρειάζεται, μην μπάς. Και το δεύτερο είναι ότι άμα δεν προσφέρει ένα meeting, φύγε. Ναι. Αν βαριέσαι, φύγε, λέει. Αν βαριέσαι. Το, το, το θέτει έτσι κιόλα. Το θέτει χειρότερα. Mm. Οπότε θα ήθελα να συζητήσουμε. Ναι. Δεδομένου και το ότι εμεί συγχρονιζόμαστε σε γραπτά κανάλια κατά κύριο λόγο. Mm -hmm. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι είναι ο μόνο τρόπο. Συγχρονιζόμαστε και σε meetings. Πότε τα meetings έχουν σημασία ή όχι. Θα σου ναι, άρεσε αυτό για σήμερα. Ναι, θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό γιατί έχω αρχίσει να έχω και μια καινούργια άποψη για τα meetings που δεν είχα. Mm -hmm. Και δεν ξέρω αν το έχω συζητήσει άλλο επεισόδιο. Αλλά θεωρώ πω έχουν πάρα πολύ σημασία τα μεγάλα meetings σε διάρκεια. Αυτό yeah. είναι λίγο controversial. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται συχνά. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μια αξία στο να μπορούν κάποιοι άνθρωποι να έχουν αρκετό χρόνο διαθέσιμο. Και όταν λέω αρκετό, δεν εννοώ μία ώρα και μαλακίε. Εννοώ να ένα τρίο ρόλο δικό του ή όλη τη μέρα. Άρα άμα το meeting σου είναι το ίδιο και λιγότερο από ένα τυπικό επεισόδιο μικρή κουβέντα, mm. μην το κάνεις. Ακριβώ. Εκτός αν είναι για να λύσει ένα πρόβλημα επί τόπου. Αλλά ε, θα πάμε και εκεί και θα πάμε και σε αυτό που λέω. Θεωρώ ότι έχει πολύ σημασία να μπορείς όταν εξερευνείς κάποια πράγματα να μην έχεις πίεση χρόνου. Okay. Δηλαδή, να καθίσουμε. Αυτό το συνειδητοποίησα όταν μια φορά το χρόνο πηγαίνουμε για κάμπινγκ εμεί και καθόμαστε και λέμε διάφορα πράγματα για την εταιρεία. Έχουμε όλη την ημέρα μπροστά μα. Χωρί καμία απολύτω διακοπή και είναι στην ουσία το μεγαλύτερο meeting ever. Είναι ένα meeting που κρατάει 24 ώρε. Για την ακρίβεια, έχουμε λίγο λιγότερο από την ημέρα μπροστά μα, γιατί νομίζω ότι η παραγωγικότητά μα από κάποια στιγμή και μετά. Ναι. Πέφτεις, γιατί υπάρχουν μπύρε. Ναι, αλλά πέφτουν και οι άμυνε μαζί. Οπότε. <laughs> Φεύγουν. Υπάρχει μια <laughs> ζήμωση. Ναι, Ακριβώ, υπάρχει μια ζήμωση. Ε, αυτό νομίζω το λέει και ο Τζεφ κάπου. Και συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του. Στο ότι έχει σημασία σε κάποια meetings να, μπορεί, να μπορούν να πέσουν πολλέ ιδέε και να ζημωθούμε πολύ. Mm -hmm. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια. Γιατί μετά είναι. Ό, όλοι, βασικά, όλοι θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μα. Okay. Θέλουμε να καθίσουμε και να κάνουμε κάποια πράγματα και να εκτελέσουμε. Κάθε κάμπο, όμω, που δεν ξέρω, μπορεί να είναι μια φορά το χρόνο. Δύο φορέ το χρόνο. Μπορεί να είναι και κάθε μέρα. Τι να σου πω. Δεν, Δ, δεν, ναι. δεν αλλά θεωρώ ότι είναι πιθανό αυτό, αλλά θα μπορούσε. Αξία στο μακροσκελέ meeting. Όχι να κάθόμαστε και να λέμε τι μαλακίε και ξανά και ξανά και ξανά, αλλά να εξερευνούμε. Αυτό. Ε, αυτό θα θε, θεωρώ ότι έχει αξία. Θα ήθελα να το πιάσουμε και θεωρώ ότι έχει αξία και το problem solving. Δηλαδή, έχω αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να, να, να έρθει να με βοηθήσει. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα που εγώ τουλάχιστον προσωπικά, αλλά θεωρώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν με τα meetings, δεν είναι με τα meetings σαν διαδικασία. Δεν είναι το ότι εγώ θα χρειαστεί να μιλήσω σύγχρονα με ένα δεύτερο άτομο ή με μια ομάδα ατόμων και θα πρέπει να είμαι συγκεκριμένε ώρε εκεί και ούτω καθεξή. Δεν νομίζω δηλαδή ότι το διαδικαστικό κομμάτι των meetings είναι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα στα meetings είναι όταν τα meetings θα μπορούσε να είναι ένα email ή θα μπορούσε να είναι ένα μήνυμα στο Slack ή θα μπορούσε να pulse στο GitHub. Mm -hmm. Σωστά. Άρα λοιπόν η... Το, βα... το βασικό πρόβλημα που υπάρχει σε αυτέ τι περιπτώσει είναι το γιατί εγώ να μπω σε ένα meeting, πώ εγώ μπορώ να εκμεταλλευτώ τα καλά που έχει ένα meeting, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να φάω στη μούρη τα κακά. Και τι εννοώ με αυτό. Τι κακό έχει ένα meeting, έχει το ότι θα χάσουμε αναγκαστικά χιχρονικό διάστημα πολλά άτομα ταυτόχρονα. Mm -hmm. Θα πρέπει όλοι να συγχρονιστούμε εκείνη την ώρα να μην κάνουμε κάτι άλλο. Θα πρέπει, αν κάνουμε κάτι άλλο, να το διακόψουμε και να μπούμε στο meeting. Θα πρέπει όλα τα αστέρια να, να, συγχρονιστούν ώστε να μπορέσουμε να βρισκόμαστε εκείνη την ώρα εκεί. Αυτό έχει έναν κόπο. Έχει ένα κόστο. Αν κάτσει και βάλει κάτω το κόστο για πολλέ εταιρείε κάποιων τέτοιων meetings, είναι πολύ μεγάλο. Άρα λοιπόν, αφού έχει όλο αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να βρει κάποια θετικά πράγματα τα οποία αντίθεται και τα οποία είναι μεγαλύτερα τουλάχιστον από αυτό. Πρέπει το, να είσαι τουλάχιστον break even, δηλαδή να κερδίσει αρκετή αξία από το meeting αυτό, ώστε να μην σε πειράζει ο κόπο που έχει βάλει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το σημαντικότερο πράγμα είναι να κάτσεις και να σκεφτείς πώς μπορείς να βγάλεις την μέγιστη δυνατή αξία από το meeting. Μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, φεριπίν, να κάνεις ένα δύο ώρο meeting μία φορά, παρά να κάνεις τρία μονό Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Αυτό, αυτό, το, οποίο είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ θα το κάνω και ακόμα και turn round λίγο καλύτερα ένα-δύο ένα ρομίτι. Δεν meeting. γίνεται καλύτερα. Από γίνεται. Αφού, αφού, άμα πω κάτι, είναι τέλειο. Τι αυτό. Αλλά θέλω να το πάω next level. Για πάμε. Ή, δηλαδή, μπορεί ένα δύο -ωρο meeting να είναι καλύτερο από δύο μισά ώρα meetings. Ναι, απλά εκεί πέρα μπορεί κάποιο να έρθει και να σου πει ότι ξέρει, στις, στα δύο μισά ώρα meetings έχει φάει μία ώρα. Ναι, αλλά έχει φάει μία ώρα που η μία ώρα έχει δύο context switch μέσα. Σωστό. Άρα μπορεί σε κόπο να είναι και, και χειρότερο. Ακριβώ. Και χάνει και τον ηρμό και mm -hmm. αυτό είναι αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει το δύο ώρο meeting, όταν πρέπει να γίνει. Και νομι... πιστεύω ότι. Δεν μπορεί να έρθει και να πει. Είναι καλά ή κακά τα meetings. Είναι σαν να πει είναι καλό ή κακό το οτιδήποτε. Είναι... Ωραία, να σου πω, περίμενε. Είναι κακό το νερό. Όχι. Αν πιει πάρα πολύ, θα τα νεφρά σου. Είναι τόσο απλό. Εντάξει, ωραία. Okay, ναι. Κατάλαβε τι θέλω Την να μπερβολή, πω. αλλά ναι. ναι. Αυτό που λέω είναι fact. Υπάρχει να ξέρει, υπάρχει και οδηγό, ο οποίο λέει. Ανάλογα με το πώ βλέπει τα όρια σου στην τουαλέτα, πρέπει να σταματήσει να πίνει νερό. Γιατί υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγο να το περιγράψουμε, αλλά αν το ψάξει, μπορεί να καταλάβει αν χάνει ηλεκτρολίτε εκείνη τη στιγμή και δεν είναι 90 και, και κάνει κακό. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Okay. Βγέρω... No. Και το νερό δεν... μπορεί να είναι και τοξικό σε πάρα πολύ μεγάλε ποσότητε. Δεν... Δε... Εγώ σου, λέω, σου παίρνω το απλό. Ωραία. Ότι όλα αυτά, τα meetings, τα emails, εμ, οτιδήποτε, είναι όλα εργαλεία. Mm -hmm. Δεν μπορεί να του δώσει ένα καλό και κακό. Λίγα πράγματα είναι αυτά τα οποία μπορεί να τα έτσι. Το ερώτημα είναι. Πότε βγάζει νόημα ένα meeting, Αυτό ρε, πότε μπορεί. Και τι θα πει πότε βγάζει νόημα. Αυτό το είπε εσύ. Παίρνω κάποια πράγματα τα οποία ισχύουν στα, στα meetings εξορισμού. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι συντονιζόμαστε οι πλανήτε του ηλιακού συστήματο αυτή τη στιγμή να βρεθούμε σε ένα δωμάτιο ή σε μία κλίση, στο τηλέφωνο, στο ίντερνετ. Δεν έχει καμία απόλυτη σημασία. Αλλά συντονιζόμαστε κάποιοι άνθρωποι με σκοπό να επικοινωνήσουμε και από αυτό να βγει κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν. Σωστό. Αυτό είναι, λοιπόν. Το ερώτημα είναι πώ, επειδή συντονιζόμαστε αυτοί οι άνθρωποι, αυτό αυτό πάνω, έχει ένα κόστο. Γι' αυτό θα διαφωνούσαμε πάλι ότι έχει ένα κακό. Όχι, δεν έχει ένα κακό, έχει ένα κόστο. Και ένα... Σωστό. Και έχει αυτό το κόστο, λοιπόν. Οπότε, πώ εμεί βγάζουμε κέρδο από αυτό, Αυτό είναι το ερώτημα. Τελικά. Για να το με αυτό, νομίζω ότι πρέπει να πα ένα βήμα πίσω και να πει, Τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Σε ένα meeting που δεν μπορώ να κάνω, για παράδειγμα, στο γραπτό λόγο ή με άλλου τρόπου επικοινωνία και συντονισμού. ή ότι δεν μπορώ να κάνω καν. ή δεν μπορώ να κάνω καν. Σωστά. Και να βρει περιπτώσει όπου το θέμα συζήτηση του meeting ή ο λόγο ύπαρξη του meeting εκμεταλλεύεται όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τα χαρακτηριστικά αυτά. 100%. Ένα πράγμα το οποίο νομίζω είναι αδιαμφισβήτητο είναι ότι σε μία επικοινωνία, ειδικά. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό ισχύει άμα πα από, το, από κοντά στο βίντεο, από το βίντεο στο γραπτό, από το γραπτό, ξέρω εγώ, κάπου ε, σε ο Πηγαίνοντα κάθε φορά ένα σκαλοπάτι κάτω, μειώνεται πάρα, μα πάρα πολύ το εύρο ε, τη πληροφορία που μπορεί να μεταφερθεί σε χ χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχει πράγματα όπω το. Ε, τον τόνο τη φωνή, το, πώ εκφράζει το, το πρόσωπό σου, το πόσο συγκεντρωμένο ή όχι είσαι. Το... Γενικά, όσο πιο κοντά είσαι με κάποιον, έχει πολύ, πολύ περισσότερη πληροφορία η οποία έρχεται σε σένα μέσω αυτής αυτή τη κατάσταση. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχουν πολλέ φορέ που χρειάζεται όλα αυτά τα σήματα να τα έχει διαθέσιμα. Σωστά. Όταν κάνει για παράδειγμα brainstorming. Μπορεί για παράδειγμα να είσαι μια κλίση, να κάνει brainstorming και στην κλίση να μην μπορεί, ρε παιδί μου, να, να, να συντονιστεί, να μην ξέρει ποτέ ο άλλο έχει μια ιδέα, πότε είναι χαρούμενο με κάτι, πότε λυπάται με κάτι, πότε έχει κάτι διαφορετικό να πει. Και να ξεκινήσει να μιλά στα μάτια. Αυτό θα το κάνει πολύ πιο δύσκολα από κοντά. Θα το κάνει ακόμα πιο δύσκολα, μάλλον θα το κάνει ακόμα πιο εύκολα, άμα το πα στο γραπτό. Στο γραπτό μπορεί να πα και να πει αυτέ είναι οι δέκα ιδέε μου. Και με τη μία να έχει μπλοκάρει τον άλλον, ο οποίο δεν μπορεί να σκεφτεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν καταστάσει που το meeting σίγουρα είναι καλύτερη ιδέα. Και το meeting από κοντά μπορεί να είναι ακόμα πιο καλή ιδέα. Ναι, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για τα πάντα. Άμα πα και κάνει ένα meeting και πει, Έλα να κάνουμε ένα meeting για να πούμε τι κάναμε χθε. Κόψτε τα τα daily, δεν έχουν νόημα. Αλήθεια, μα του θεώ. Ωμπλά πράγματα. <coughs> Κόψτε τα daily. Τα daily standards. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο να πει ότι μία φορά τη βδομάδα, το μήνα, το οτιδήποτε, α τρώμε μαζί μεσημεριανό. Ναι. Είναι πολύ πιο χρήσιμο το daily. Πάμε στο μεσημεριανό. Εντάξει, να μείνει εκεί. Είχε έρθει ένα φίλο ε, από εδώ ε, στο τελευταίο Logic Meetup που κάναμε. Τι είναι το Logic Meetup, που επειδή είμαστε η εταιρεία, μία φορά κάθε έξι μήνε, δύο φορέ το χρόνο, μαζευόμαστε να δουλέψουμε μία εβδομάδα όλοι μαζί από το γραφείο. Και προσπαθούμε να βρίσκουμε κάποιο φίλο ή κάποιον ειδικό ο οποίο είναι καλό σε κάτι, στο οποίο εμεί σίγουρα δεν είμαστε. Και έρχεται και μα κάνει μια παρουσίαση casual συνήθω. Δεν είναι με slides και με τέτοια. Μια συζήτηση κάνουμε γύρω από αυτό το θέμα. Οπότε είχε έρθει ένα φίλο από εδώ και συζητούσαμε για το πάλι τότε. Η συζήτηση γινόταν, είχαμε φάει, ήταν εδώ τα κολοκυτάκια, τα τα, τα και όλα αυτά που <laughs> ήταν πάνω. Ναι. Και κάναμε cast εδώ στην οθόνη, την οθόνη και δείχναμε το πάλι και συζητούσαμε εκείνη τη στιγμή. Δη, ο ένα είχε αράξει τον καναπέ γιατί του, του, του είχε πέσει βαρύ, ξέρω, εγώ, το, το φαγητό. Είχαμε βάλει τα πόδια στι καρέκλε. Δεν υπήρχε καμία, κανένας περιορισμός χρόνου μέχρι όποτε έχει έρθει η ώρα να φύγει κάποιος. Δεν λέγαμε «Α, τώρα πρέπει να τελειώσουμε». Και εξερευνούσαμε και συζητούσαμε. Και κάποια στιγμή θα το ρωτήσω αν είναι ok να το πω το νομάτικο, στιγμή, Αλλά είπε κάτι το οποίο εγώ προσωπικά πήρα αυτή την ατάκα και I'm running with it από τότε με το Pulse. Και ποια είναι. Όπου ο γράφη με λένε πλέον «Είναι για να βοηθάει ομάδες να γίνονται aligned». Mm -hmm. Αυτό το, το είπε εκείνο εδώ. Δεν ήταν κανένα εδώ ιδέα. Και το είπε ενώ είχε αε, αε, αράξει, είχε φάει, την κοκακολιά του, δεν ξέρω εγώ τι είχαμε εδώ. Ε, έχει αξία αυτό. Αυτό δεν, δεν μπορεί να συμβεί πάντα, αλλά είναι κάποιε φορέ που αυτό που είπε ακριβώ, το μεσημεριανό. αυτό με τίποτα δεν θα μπορούσε, θα μπορούσε να έχει συμβεί όπω συνέβη εκείνη τη στιγμή. Μπορεί κάποιο να μην πιστεύει γιατί δεν το έζησε, αλλά εγώ ήμουν εκεί εκείνη τη στιγμή σε αυτό το meeting και καταλάβαινα ότι ήταν ζωντανό αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή έχει σημασία. Ε, πρέπει να βρει πότε χρειάζεσαι αυτό το, 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 extra bandwidth, αυτή την παραπάνω πληροφορία. Το αυτό fidelity. Το. Την πληροφορία. Ψ. Ψ. Σε παρακαλώ. Fidelity είναι η πληροφορία. Νομίζω fidelity είναι η ανάλυση, αλλά με την είναι νομίζω τη λεπτομέρεια. Οκ. Okay, okay. Δεν νομίζω τα high fi τα Δεν hi -fi. είναι high πιστότητα. Θα μπορούσε. Νομίζω ότι είναι πιστότητα το fidelity. Και έχει να κάνει με το πόσο πιστό πιστή, αποτύπωση, είναι κάτι αυτό που σκέφτεσαι ή αντιγράφηση ή οτιδήποτε άλλο. Είσαι δίκιο. Accuracy, ακρίβεια, loyalty, faithfulness. <σχετίον> Πάρε ότι θες και run with it. Ε, αυτό που έχει λοιπόν σημασία, πηγαίνοντας ένα βήμα πίσω, είναι να πας και να δεις πότε αυτό το meeting έχει σημασία. Υπάρχουν πολλές φορές που έχουμε κολλήσει. Έχουμε κολλήσει. Δεν μπορεί στο GitHub να λυθεί μια συζήτηση, δεν μπορεί να... ένα σχόλιο, δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Υπάρχουν πάρα, μα πάρα πολλέ φορέ που όντω το... το, γραπτό μόνο βρίσκει ένα ταβάνι. Ή τουλάχιστον για εμά βρίσκει ταβάνι. Μπορεί κάποιοι να το κάνουν καλύτερα από εμά και να μην βρίσκουν ταβάνι ούτε και εκεί. Ή μπορεί κάποιοι να βρίσκουν ταβάνι πιο γρήγορα από εμά. Δεν λέω ότι με το ζόρι πρέπει να καταπιέσει τον εαυτό σου και να τον, τον βάλει σε μια διαδικασία στην οποία δεν είσαι καλά. Αλλά αν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να μπαίνει γιατί υπάρχει ένα λόγο. Άρα λοιπόν, όταν σταματάει το γραπτό, σταματάνε τα εργαλεία που έχει διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή ώστε να συγχρονιστεί, έρχεται το... η κλίση ή και το από κοντά. Το από κοντά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το προτιμώ λίγο περισσότερο, αλλά δεν είναι πάντα εφικτό. Δηλαδή, ε, σαν ναι. άνθρωπο, επειδή και η ακοή μου είναι λίγο μέτρια. Ε, ναι, δεν, δεν είμαι ο άνθρωπο που ακούει καλύτερα. Ε, ε, Έχω την εντύπωση ότι παίρνω πολύ περισσότερη πληροφορία βλέποντα τον άλλον, καταλαβαίνοντα ακριβώ πώ είναι να πήγαινε τη στιγμή. Δηλαδή, πολλά πράγματα τα καταλαβαίνω από εκφράσει ε, του προσώπου κλπ. Μα έχει ρεσί και σημασία γιατί βρίσκεσαι με κάποιον. Και άμα τον... Υπάρχει περίπτωση εσύ κάτι το οποίο το έχει δει γραπτό να μην σε συνεπάρει και μόλι δει κάποιον παθιασμένο με αυτό και τον δει. Disney... Να παρασυρθεί. Δηλαδή, παιδιά, it works αυτό. Δηλαδή, γενικά έχουν γίνει πόλεμοι γι' αυτό. Ε, ενώ, <laughs> αν το, το πα πίσω, το, ναι. το, 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 το πώ μεταδίδεται ας το πούμε, ένα συνέστημα από τον έναν άνθρωπο στον άλλο είναι φορέ που έχει σημασία. Δεν μπορεί να το ακυρώσει αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν χρειάζεται, δε χρει, δε χρειάζεται συνέχεια. Επίση, αν μπαίνει σε meetings στα οποία δεν έχει κάτι να πει και λέτε μαλακίε, Όντι, εγώ πρέπει να φύγει. Ή να σου πω κάτι, αν θεωρεί ότι αυτό δεν είναι σεβαστικό ή οτιδήποτε, φέρει γιατί μπορεί και όλα ξέρει τι. Και αυτό, να σου πω και αν Bob, ξέρει τι, είναι, είναι, είναι κατετάκια οι οποίε λένε άνθρωποι που δεν χρωστάνε τίποτα σε κανέναν από ένα σημείο και μετά και έχουν μηδενικέ ε, συνέπειες συνέπειε okay. είναι, είναι, στη yeah. Είναι, σαν, σαν τον Will Smith που σκόθηκε και μου κέντρωσε τον άλλον στα Oscars. <laughs> ναι, το οποίο. είναι μια πράξη που κάνει κάποιο που δεν έχει συνέπειε μετά. Δηλαδή, ωραία, οκ, okay, δεν θα σε πάρουν στην ταινία. Okay, τον πήραν σε ταινία νομίζω. Εκώ σου λέω ότι δεν τον παίρνουν. Έχει καθαρίσει γενικά στη ζωή σου. Ε, ωραία, τα έχει βάλει όλα στο index fund και είναι μια χαρά. Οι, οι φίλου σου ξέρουν λογικά χρόνια ότι μπορεί να βγάλει και τέτοιου χαρακτηρισμού. Φαντάζομαι θα έχει φίλου ή αν δεν έχει, αλλού είναι το πρόβλημα. Anyway. Αντίστοιχα. <laughs> <laughs> ο uncle Bob, ο DHH, ο οποιοδήποτε. Εξή, βγαίνουν και λένε και πράγματα. Ε, Λε και. και, και Όντω, για αυτού δεν παίζει τίποτα. Δηλαδή, όλα αύριο να καταστραφούν. Ε, ε, είναι πάει η δουλειά του, θα το δοκιμάσουν κάτι άλλο και θα έχουν μια ζωή πιο κοντινή στο ότι έχουμε υπόλοιποι. Και έχουν και τι οικογένειέ τους και του φίλου του. Ένα άνθρωπο, πού το πηγαίνει αυτό, ο οποίο είναι υπάλληλο σε μια εταιρεία, είναι καινούριο ή είναι junior ή βρίσκεται σε μια γαλέρα, είναι σε ένα meeting. Δεν μπορεί να πάει να πει παιδιά βαριέμαι και φεύγω. Okay. Η γαλέρα στα Ολλανδικά είναι. <laughs> <laughs> Εσωτερικό αστείο. Εσωτερικό αστείο. <laughs> <Εσυτερικό> αστείο. <laughs> αν το καταλάβει κάποιο που δεν το επεισόδιο, είμαστε επιτυχημένοι. Ναι. Λοιπόν, ε, κάποιο ο οποίο είναι junior, είναι mid, ή δεν, δεν, μπορεί να πάει και να φύγει από ένα meeting. Και να πω κάτι, αν κάποιο, εμένα μου έλεγε στην εταιρεία μου, ξέρει τι βαριέμαι, φεύγω από το meeting, δεν θα πήγαινε καλά αυτό το πράγμα. Ούτε εγώ φεύγω από meetings. Ε, δεν, δε, δε το κάνει. Okay. Μαλακή λέει λοιπόν ο Άγγλ Μπομπ. Αλλά έχει point αυτό το οποίο λέει ότι αν βαριέσαι σε ένα meeting και δεν υπάρχει κάτι να δώσει, αυτό είναι κάτι σίγουρα προ συζήτηση. Και κατ' εμέ, μόλι τελειώσει, πήγαινε στο manager σου εκεί που κάνει report. Μην πα μόνο και το πείτε με τα φιλαράκια και τη βρίσκουμε και κράζουμε του από πάνω. Πήγαινε στον από πάνω και πει: Θα ήθελα να σου μιλήσω. Πιστεύω. <laughs> πιστεύω ότι δεν είχε πολύ νόημα το μήνυμα αυτό που κάναμε γιατί δεν βγήκε χρήσιμη πληροφορία. Και πιστεύω ότι επειδή αυτό έχει γίνει πέντε φορέ στο παρελθόν, ε, πιστεύω ότι κάνουμε κακό. Και αν έχει και να αντιπροτείνει και κάτι, ακόμα καλύτερο. Θα... Κοίτα, έχει να κάνει, θεωρώ και πάρα πολύ, με την φύση ενό meeting. Δηλαδή, άμα είναι ένα meeting μεταξύ δύο, τριών, άντια και τεσσάρων ατόμων, το να φύγει ένα άτομο από αυτό το meeting είναι λίγο, ναι. είναι, είναι λίγο χοντρό. Αν τώρα τα meeting ξεκινήσουν και μεγαλώνουν, νομίζω γίνεται λίγο πιο εύκολο. Εγώ Γιατί... διαφωνώ. Ε, δεν το... μπορεί να πει ρε, παιδιά, φεύγω από το meeting. Υ υπάρχουν κάποιοι κανόνε. Είναι σαν να είσαι σε μια παρέα. Που ευεμένα με κατηγορούν, το κάνω συχνά. Να είσαι σε μια παρέα και να πει ξαφνικά. Σχετικά... Α, βαριέμαι, παιδιά, φεύγω. Δεν έχω πει νομίζω ποτέ βαριέμαι, φεύγω. Αλλά πολλέ φορέ έχει τύχει να είμαι σε meetings στα οποία αισθάνομαι ότι δεν προσφέρω. Και να στείλω ένα μήνυμα για να πω, παιδιά, νομίζω ότι δεν έχω να προσφέρω κάθε συζήτηση. Α, κάτι συζήτηση. Αυτό είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Α, αν θέλετε. Κάντε με πινκ ναι. και θα ξαναμπω στο meeting. Ναι. Δεν ναι. νομίζω ότι έχω ντραπεί να το κάνω Αχ, αυτό. Όπω επίση και meetings τα οποία τα ακυρώνω. Ναι. Λέω, οκ, okay, δεν, δεν θα μπω στο meeting αυτό. Α, καλά, ναι, αυτό εννοείται. Το συζητάμε. Πάντα, βέβαια, εντάξει. Και πάλι, άμα είναι πολύ μεγάλο το meeting, όχι, okay, δεν έχει σημασία. Αλλά άμα είναι μικρό το meeting, θα στέλνω να μείνω και θα πω, παιδιά, έχω κάτι άλλο και τη στιγμή. Θεωρώ ότι δεν έχω να προσφέρω ή αυτή είναι η άποψή μου. Αν χρειαστείτε, πείτε μου. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι. Πότε ναι. φεύγει ή δεν μπαίνει στο meeting. Στο μυαλό μου, γύρω στα 4 με 5 άτομα, είναι ο διαχωρισμό ενό μικρού και ενό μεγάλου meeting. Mm. Ωραία. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εξαρτάται το, το πώ διαχειρίζομαι τα meetings με, με λιγότερα ή περισσότερα άτομα. Όταν το meeting είναι, είναι μικρό, δηλαδή είναι maximum μέχρι 4 με 5 άτομα, για να. Καταρχά, για να μπει το meeting, θεωρώ ότι κάποιο έχει μιλήσει μαζί μου και μου έχει πει, θα ήθελα να συζητήσουμε αυτό και του έχω πει έχει νόημα. Άμα δεν έχει γίνει αυτό θα κάνω εγώ μια ερώτηση και θα πω παιδιά, τι θέλετε να συζητήσουμε αυτό το meeting, γιατί δεν ξέρω αν έχει νόημα. Αλλά δηλαδή θα, θα, πριν το κάνω decline, θα ρωτήσω και θα πω γιατί νομίζω ότι η άποψή είναι χρήσιμο εκεί πέρα. Εκτό αν έχει πάει και έχει βάλει μια ατζέντα, έχει εξηγήσει, θα συζητήσουμε και υπάρχει κάτι το οποίο καταλαβαίνω πώ μπορώ εγώ να φανώ χρήσιμο εκεί. Αν πιστώ να το πω έτσι, ότι έχει νόημα να είμαι εκεί, ή αν πρέπει να είμαι εκεί, γιατί το meeting αυτό το έχει συγκαλέσει κάποιο ο οποίο στον οποίο εγώ κάνω report και μπορεί να μην μπορώ να γνωρίζω τον λόγο που θα είμαι ακόμα στο meeting, για παράδειγμα, θα μπω. Αλλιώ θα κάνω decline. Και δεν θα μπω. Αν τώρα το meeting είναι πάνω από πέντε άτομα, το θεωρώ optional. Mm. Στο μυαλό μου. Mm. Θα δω ποιο είναι το θέμα του meeting, και θα απαντήσω αντίστοιχα ναι ή όχι, ανάλογα με το αν θεωρώ ότι εγώ έχω νόημα να μπω εκεί. Mm -hmm. Κάποτε, με το που γινόντουσαν meetings, ειδικά τα επαναλαμβανόμενα πήγαινε και πάταγα ναι σε όλα με τη μία. Δηλαδή ναι και στα μελλοντικά ναι, γιατί θα μπαίνω κάθε εβδομάδα πλέον. Δεν, δεν πατάω ποτέ accept σε meeting και το αποφασίζω το πολύ 24 ώρε πριν το αν θα μπορεί ή όχι. Λοιπόν, έχουμε ένα πελάτη που ε, κάνουμε μια ωραία δουλειά. Κάνουμε ένα redesign. Mm -hmm. Είναι η πρώτη μα δουλειά που πήραμε που είναι πλήρω κομμάτι design. Και είναι και πάρα, πο πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί Κράκαζα από τον πόνο μου και πάω στο κομμάτι του meeting. Εμεί γενικά κάνουμε και design στην εταιρεία, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι βασικό κομμάτι που κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή αυτή η δουλειά αφορά ένα developer εργαλείο, έχουμε λίγο παραπάνω τη δυνατότητα να εστιάσουμε στο design και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν κάτι είναι μόνο αυτό το σκόπο σου. Πόσο παραπάνω έρχονται λεπτομέρειε στην επιφάνεια σε σχέση με το να πει: Ωραία, εγώ θα κάνω design και υλοποίηση. Το να πει: Θα κάνω μόνο design, έχει και παραπάνω χρόνο. Αλλά έρχονται πολύ ενδιαφέρουσε λεπτομέρειε στην επιφάνεια που με έχει συνεπάρει πάρα πολύ άσχετο. Πάμε πίσω στο κομμάτι των meetings. Οπότε, ε, μα λέει αυτό ο πελάτη μα ότι θα ήθελα να κάνουμε ένα weekly catch-up meeting. Ε, λέω, Παι, παιδιά, δεν, δεν, κάνουμε για διάφορου λόγου. Ένα πολύ σημαντικό είναι επίση ότι εγώ που είμαι το point of contact για το συγκεκριμένο project. Βρίσκομαι πάρα πολύ συχνά στον δρόμο. Δεν έχω συγκεκριμένο ωράριο. Είναι πάρα πολύ πιθανό να μην μπορώ. Οπότε, τέλο πάντων, του πρώτου δύο μήνε we ran with it. Ε, το έχω χρησιμοποιήσει τρει φορέ αυτή την έκφραση. Πήγαμε χωρί meeting κανένα. Στέλναμε τα φίγματα κάθε εβδομάδα και το κάναμε όλο με email και πού και πού κανένα ad hoc. Οπότε, μετά από λίγο μα λέει ρε παιδιά, σα παρακαλώ να το κάνουμε. Μα βοηθάει και εμά. Οκ. Okay, δεν υπάρχει κάποιο λόγο να είμαστε τέλο rigid. Αλλά αυτό το οποίο είπαμε είναι το εξή, λοιπόν. Και το πρώτο είναι ο πελάτη. Λέει να βάλουμε ένα placeholder mm -hmm. σε μία μέρα που. Ε, μάλλον μα βολεύει όλου. Μάλλον μα βολεύει όλου. Και it's totally OK. Το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Οποιοδήποτε δεν μπορεί ή θέλει να προτείνει κάτι άλλο ή το ακέρο είναι αυτά, απλά το κανει mm -hmm. Και έτσι έχει γίνει. Δηλαδή έχει μείνει αυτό το placeholder εκεί. Και ούτε εκείνη ούτε εμεί έχουμε. Και εκείνη και εμεί δεν έχουμε διστάσει μια-δύο φορέ να το σουτάρουμε. Επειδή δεν έβγαινε. Ή να το αλλάξουμε. Είτε τρει φορέ. Μπορεί να γινει γίνει, γίνει αρκετέ. Αυτό για παράδειγμα mm -hmm. Γενικά εμεί είμαστε αρνητικοί, το είπα και πριν και με τα επαναλαμβανόμενα meetings. Καταργήστε τα dailies, θα είναι σίγουρα τα λιγότερο χρήσιμα επαναλαμβανόμενα meetings. Απλά καταργήστε τα. Όλοι. Βάλετε πάλι ή κάτι άλλο. Ναι, υπάρχουν εργαλεία να λύσει το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι θέμα εργαλείων. Είναι θέμα Νομίζω ανασφάλεια ανθρώπων που δεν ξέρουν αν προχωράνε τα πράγματα, πώς προχωράνε. Καταρχά μόλις καταργεί τα daily και βάλεις ε, το hip-signal το εργαλείο, δεν θα πω το δικό μας, ε, εξαφανίζεται αυτομάτως μια ερώτηση. Τι είπατε στο daily? Τέρμα. Ακραίο. Αυτό θυμίζω να το βάλουμε στο marketing website. Ωραίο αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται αυτή η ερώτηση πλέον. Τι έκανε χθε. Επίση, μπορεί να ψάξει, να ανατρέξει πράγματα. Ναι. Να βρει ένα πρόβλημα το οποίο είχε να, να βγάλει ενδεχομένω μια ανάλυση πάνω στο ποια είναι τα συνδυσμένα προβλήματα, mm. τι συνήθω λέει ο κόσμο, πότε είναι θετικά τα πράγματα. Επίση, θέλω να πω κάτι. Έχουμε, εμεί έχουμε μόνο ένα παραλαμβανόμενο meeting στην εταιρεία. Τα οποία είναι τα monthly one-on-ones. Α, ah, ναι. Σωστά. Τα παιδια είναι one-on-ones, αλλά εμεί τα λέμε, γιατί είμαστε και δύο μέσα. Οπότε είναι είναι one-on-two. Ναι. Οπότε. Ε, μπαίνουμε μέσα μισή ώρα και συζητάμε λίγο για το πώ πήγε ο μήνα. Και πλέον παρατηρώ ότι επειδή έχουμε. Στην αρχή ήταν εξή, λίγο. να ε, το βρούμε λίγο πώ γίνεται. Τώρα κάπου, αυτά ρολάρουν αρκετά, δηλαδή επειδή έχουμε ένα συγκεκριμένο φορμάτ και τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα αυτό. Οπότε είτε ότι τελειώνουμε πιο νωρί, είτε επειδή είμαστε εκείνη τη στιγμή σε ένα call, συζητάμε λίγο. Δηλαδή, μπορεί να πούμε από μαλακίε. Μέχρι, α, έχω ένα τέταρτο, να σου πω, με απασχολεί κάτι για αυτό το project. Α, ευκαιρία να το συζητήσουμε και καθόμαστε και συζητάμε. Δηλαδή, υπάρχει και αυτή η αντι-meeting μανία και το λόγο που σαν εταιρεία όσο έχουμε μιλήσει, εμεί κάνουμε τα λιγότερα από όλου. Mm -hmm. Δεν έχω δει εταιρεία που κάνει λιγότερα meetings από εμά. Απλά δεν κάνουμε εμεί την ουσία. Ναι. Εκτό άμα προκύψει κάτι και θέλω να λύσω. Λοιπόν, αν είσαι με του συναδέλφους, με την ομάδα σου εκείνη τη στιγμή και έχει ένα τέταρτο να μιλήσει και δεν έχει να πει τίποτα. Μπορεί αλλού να είναι το πρόβλημα, να μην είναι το ότι κάνετε meeting. Και όταν λέω μπορεί, ενώ αλλού είναι το πρόβλημα, δεν είναι στο ότι κάνετε meeting. Αν... Βέβαια, εδώ έρχεται και ο αντίποδα. Δηλαδή, αν πα στην άλλη μεριά και προσπαθήσει λίγο να κάνει το δικηγόρο του διαβόλου στο, στην αποφυγή των daily ή των weekly ή των οτιδήποτε άλλα meetings θέλει να βάλει σταθερή ε, επαναληψιμότητα, μπορεί να έρθει κάποιο και να σου πει ότι ξέρει τι, ένα άλλο λόγο που πάνε τα daily είναι ότι υπάρχει ένα χώρο όπου μπορεί να κάνει αυτέ τι συζητήσει, ώστε να μην περιμένει ένα μήνα για παράδειγμα να έρθει και να γίνει η συζήτηση εκεί πέρα. Καλά, δεν γίνεται τώρα κάθε μέρα να λε πώ πήγε η μέρα σου, ότι δεν νιώθω καλά ή νιώθω με ενοχλεί αυτό ή το άλλο. Δεν, δεν βγάζει νόημα. Είναι πάρα πολύ shorter Δεν διαφωνώ. Απλά σου λέω. Δηλαδή το, το daily είναι κάτι το οποίο είναι φτιαγμένο για να είναι reporting και να ξέρουμε μετά όλοι Είναι μαλακία τελείω. Ειδικά άμα δουλεύει. πρόσεξε, σω θα έχει νόημα, το βλέπω. Μια εταιρεία που έχει office culture. Λοιπόν, τα ακούω. Οκ. Okay. Τα ακούω. Είμαστε <laughs> μια. Είμαστε... Πάμε όλοι να κάνουμε meeting. Είμαστε μια εταιρεία η οποία έχουμε πάρει την απόφαση και δουλεύουμε στο γραφείο. Okay. Ωραία. Λοιπόν, τι ώρα ξεκινάμε. Γιατί άμα δουλεύουμε στο γραφείο να έχουμε και ωράριο. Δεν έχει νόημα διαφορετικά ο καθένα να έρθει στο γάμο του καραγκιόζη. Να το κάνουμε remote. Όχι. Λοιπόν, δεν θα έχει ωράριο. Εγώ θα ήθελα να έχουμε 4 ώρε το πρωί στο γραφείο. μιλάμε, δεν υπάρχει χειρότερο σύστημα. <laughs> λοιπόν, άμα είμαστε στο γραφείο να, να έχουμε ωράριο, μια χαρά, 10 με 6. Κάθε μέρα όλοι. Θυμάσαι σε παρένθεση ότι δουλεύω με ένα πελάτη κάποια στιγμή που είχε ένα άτομο που ερχόταν στο γραφείο. Που δούλευε, νομίζω, 2 με 8, κάτι τέτοιο. Δεν είναι ένα που εξαφανίστηκε. Αυτό είναι. Εντάξει. <laughs> 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 λοιπόν, office culture, δουλεύω μόνο από το γραφείο, μια χαρά. Έχει και τα θετικά του. Το λέμε τελείω, έφυγε. Δεν είμαστε έτσι εμεί, αλλά έχει θετικά αυτό. Ωραία. Ξεκινάμε τη μέρα μα όλοι και λέμε λίγο πώ θα πάμε. Μαζί σου. Τέλεια. Mm -hmm. Παίρνουμε τι καφεδιέ μα. Καθόμαστε λίγο στο τραπέζι. Ένα τέταρτο με μισή ώρα. Λοιπόν, παιδιά, πώ πάμε. Σήμερα κάνουμε αυτό και αυτό. Ωραία. Οκ. Okay. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε, επειδή είναι office culture, έχει πάρα πολύ σημασία. Είμαστε όλοι εκεί. Στο. Εντάξει. Είμαστε όλοι ενδιαφερόμενοι εκεί έχουμε συγχρονιστεί για κάποιον λόγο άλλον. Ναι. Γιατί είμαστε στο γραφείο και γιατί ξεκινάει και η μέρα μα. Και είναι ένα τρόπο να συντονιστούμε και να πει και τη μαλακία σου. Θεωρώ ότι οι σχέσει που αναπτύσσει κάνοντα meetings είναι καλέ. Δηλαδή, αρχίζει και έχει τον άλλον μία φορά, έχετε μιλήσει. Ε, έχετε κάνει όλη αυτή τη φάση, ρε παιδί μου. Και έχει έναν τρόπο επικοινωνία. Ξέρει ποια είναι τα προβλήματά του, ποια όχι. Αυτά όλα δεν μπορεί να γίνουν σε ένα γραπτό λόγο. Σε ένα γραπτό λόγο πολύ δύσκολα θα πει, ξέρει τι, ο σκύλο μου είναι λίγο άρρωστο. Ναι. Θα, θα, το πούμε, εμεί το, το, λέμε σε αυτό. Υπάρχουν, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που ξεκλειδώνουν τα, άτομα και θα το συζητήσουν γι' αυτό. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο για τον καθένα. Κάποιοι μπορεί να μην αισθάνονται καλά. Εγώ, για παράδειγμα, σαν Αντώνης, Δυσκολεύομαι ακόμα και στα meetings να πω πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μου. Δεν με νοιάζει, θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό. Προσπαθώ να το διαχωρίζω. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να το κάνει αυτό ένα άτομο το οποίο είναι πιο μαζεμένο από μένα, Γιατί εγώ είμαι λίγο φιλατά ή ε, το κάνουν μόνο γραπτά. Άρα λοιπόν, βλέποντα τον εαυτό μου, θεωρώ ότι δεν είμαι το κατάλληλο παράδειγμα, δεν είμαι ο μισό όρο το πόσο λίγο ή πολύ μιλάω, αλλά επειδή έχω επιλέξει εγώ σαν Αντώνης, να μην μιλάω για κάποια πράγματα θεωρώ ότι ένα άτομο θα είναι σε χειρότερη μοίρα από μένα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω που τα meetings θα το κάνουν αυτό. Γιατί σε ένα meeting θα πει. Τι, θα δει τον άλλον ότι θα είναι λίγο σκητροπό, θα δει ότι κάτι δεν πάει καλά, θα, θα καταλάβει λίγο τη φάση καλύτερα από το ορατό και θα κάνει την ερώτηση. Ή θα... θα, πει το άτομο αυτό, Ναι, έχω αυτό το πρόβλημα, ρε παιδί μου, το οποίο είναι άσχετο, αλλά με απασχολεί λιγάκι. Mm. Άρα καταλαβαίνω το πώ τα meetings σε φέρνουν λίγο πιο κοντά και γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να, να μελεί τελείω. Απλά δεν μπορεί να κάνει πράγματα απλά για να τα κάνει. Εκεί νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, αυτό που κάνουν οι managers για να δικαιολογήσουν τη δουλειά του. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Κάνω meeting, άρα υπάρχω. Ναι. Αυτό το έχουμε κάνει σε ένα επεισόδιο, οπότε δεν μπαίνει τίτλο, να ξέρει εδώ. Όχι, πληκτρολογώ, άρα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει και το κάνω meeting. Ανέ, το δούμε. Μαλακία. Αν δεν έχει μπει, θα μπει. <laughs> <laughs> ε, αυτό για παράδειγμα το κάνουν πάρα πολλοί managers. δηλαδή, το, έχει το, ενδιαφέρον. Το το ότι... Η αλήθεια είναι συγγνώμη, ότι όταν είσαι manager, η δουλειά σου είναι να εξαφανίσει τον εαυτό σου. Είναι σαν του DevOps. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, ιδανικά είσαι καλό manager όταν δεν χρειάζεσαι πλέον. Και κατά τη γνώμη μου, α, που αυτό εντάξει, ποτέ στην ουσία δεν να το πετύχει, αλλά πρέπει τα πράγματα να λειτουργούν όλο και πιο αυτόματα. Νομίζω ότι η δουλειά ενό καλού manager είναι η δουλειά αυτού. Κέρδιν λέγεται αυτή η μαλακή που πετάνε το. Την μπάλα και στον πάγο και τρίβουν. Και πάνε τα και σουγγαρίζουν. ναι. Αυτός ναι. Ναι. αυτό που σουγκαρίζει ναι, 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 ναι. θεωρώ ότι είναι η δουλειά του καλού manager. Πάρα πολύ ωραία. Η δουλειά του καλού manager είναι να φροντίσει η, η σπρώξια ναι, ναι. που έχει κάνει ο άλλο να, να, να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχει κανένα άλλο νόημα. Δεν είναι η δουλειά σου ούτε να πα να σπρώξει πιο δυνατά. Δεν είναι η δουλειά σου ούτε να πα και να κλωτσίσει την μπάλα. Να το ναι. αυτό. Δεν είναι η δουλειά σου ούτε να πα να σταματήσει την μπάλα. Τίποτα από όλα αυτά η δουλειά σου είναι μόνο εκεί πέρα. Να, να κάνει το έδαφο όσο πιο λίγο γίνεται, ώστε όλη η διαθέσιμη δύναμη του ατόμου το οποίο έριξε την παλιά να είναι να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Και ιδανικά να πάει και προ το στόχο. Άρα να. λοιπόν έχει και, δηλαδή, θα πρέπει να, να ανοίξει το δρόμο σου στη μεριά. Συμφωνώ 100%. Αυτή είναι η δουλειά σου σαν manager. Όχι να πηγαίνει και να ενοχλεί τον κόσμο, να τον ρωτά τι έκανε, ενώ μπορεί να το βρει μόνο σου το τι έκανε όχι. Αν δεν σου είναι εύκολο, βρε ένα σύστημα να σου γίνει εύκολο. Αυτό είναι ο λόγο που βάλαμε εμεί για παράδειγμα το πάλι το φτιάξαμε το πάλι για να μην καθόμαστε και να κοιτάζουμε στο master plan ε, ποια full request να κοιτάει για ποια issues, γιατί έχουμε πολλά. Ήταν χαμό. Ωραία, παιδιά. Θα παίρνουμε όλοι μα ένα λεπτό να γράφουμε πάρα πολύ γρήγορα μέσα στη μέρα τι κάναμε. Επιγραμματικά, πραγματικά. Mm -hmm. And it's over. That's it. Λοιπόν, οπότε είναι δουλειά σου να φεύγεις από τη μέση, να σου γαρίζεις, έτσι ώστε να είναι frictionless όπως πηγαίνει ο δίσκος ότι παίζουν εκεί στο κέρδο 100%, 100%. Και αυτό επειδή ο κόσμος είναι, είναι, πάρα πολύ δύσκολο να είσαι καλός μάνατζερ. Είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι καλός προγραμματιστής γιατί ο καλός μάνατζερ είναι κάποιο ο οποίος αναγκαστικά καταλαβαίνει από ανθρώπου. Δεν γίνεται mm -hmm. Και κατά βάση οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν από ανθρώπου. Σε καλό επίπεδο, γιατί ο manager δεν αρκεί να είναι απλά μέτριο. Πρέπει να είναι καλό. Για να είσαι μέτριο manager πρέπει να είσαι καλό με του ανθρώπου. Είναι, είναι ναι. πολύ δύσκολο. Και επειδή ε, ο περισσότερο κόσμο δεν είναι καλό, οι managers τι λένε, λένε Α, εγώ προσλήφθηκα εδώ για να φέρω τάξη. Πώ θα φέρω τάξη, και όλοι, όλοι έχουν το ίδιο τέξι. Α, ωραία. Πηγαίνω και ρωτάω τον κόσμο τι κάνει και πηγαίνω και πιέζω τον κόσμο για ένα deadline. Αυτό. Αυτό είναι το textbook. Και για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν το μισθό του, πάνε και λένε ότι εγώ κάνω agile, έχω πάρει αυτό το certificate και client mind πραγματικά. Επειδή είμαι. Συγγνώμη. Αλλά, certified Scrum Master. Αλλά θέλω να σου πω το εξή: Ότι πρέπει να έχει λήξει λογικά το δικό σου. Γιατί νομίζω ότι λίγουν <laughs> αυτά Λάγια. να ξέρει. Ναι, λήγουν. Ναι. Ε, και αυτό ήταν κάτι άλλο το οποίο είπε. Άρα, Άρα... λε γι' αυτό να μείνουμε καλό τώρα. Ε, η διέλυξε. Πρέπει να πας να ξαναπεράσει το certification. <laughs> ε, οπότε δεν είναι. Η θεωρώ ότι ένας καλός μάνατζερ πρέπει να, να ψυχανεμίζεται την κατάσταση, να μπορεί να καταλάβει και να μπορέσει να δει πίσω από τα μάτια του κάθε ανθρώπου τι κρύβεται και πώς θα κάνει αυτή την ομάδα να δουλέψει. Και θα σου πω κάτι το οποίο έκανα εγώ κακό και πλέον προσπαθώ να το αλλάξω και μου αρέσει αυτή η καινούργια κατεύθυνση. σκεφτόμουν ότι ε, α, θα πάρουμε ένα άτομο στην ομάδα με τον Αντώνη, θα είναι κάπως έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και, και στο κάποια πολύ αυστηρά κουτάκια. Πολύ σύντομα είπα πρώτα απ' όλα ότι αυτό δεν δουλεύει. Και μέσα από και από συζητήσει που κάναμε μαζί, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι μάλλον η δουλειά είναι θε. Προφανώ το άτομο που θα έρθει να μπορεί να κάνει το δουλειά του, να είναι καλό σε πέντε πράγματα, και μετά να αναδείξει τα θετικά του. Αυτό. Μα είναι ο μόνο τρόπο να πα μπροστά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τρόπο. Δεν, δεν γίνεται να είχαμε δέκα ντόνε αυτή τη στιγμή, mm. όσο καλό και αν θεωρώ το είναι αυτό μου. Κι ναι. όσο περίεργο και να είμαι, και όσο και όσο και όσο, δεν νομίζω ότι. Ακόμα και αν είναι αλήθεια, που δεν νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτά που νομίζω, ναι. αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πα πολύ μπροστά με αυτό το πράγμα. Γιατί ένα άτομο είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει πάρα πολλέ διαφορετικέ απτικές Και αυτή, ερχόμενος πίσω στο αρχικό θέμα. Ήτανε. Είναι, τα meetings. Α, ναι. Είναι η δουλειά του συντονιστή του meeting. Γιατί υπάρχει κάποιο συντονιστή. Κάποιο συγκαλεί το meeting αυτό. Κάποιο το... είναι υπεύθυνο για το τι θα γίνει σε αυτό το meeting. Ακόμα και να είναι team meeting, uh, όλοι είμαστε peers. Είναι κάποιο ο οποίο είναι υπεύθυνο. Πρέπει να είναι κάποιο υπεύθυνο να γράψει ε, τι βγαίνει από εδώ. Η δουλειά του εκείνη τη στιγμή στο meeting είναι να φέρει στην επιφάνεια αυτό που έχει να συνεισφέρει ο κάθε άνθρωπο. Mm -hmm. Αυτό. Και... Ναι. Θα το αφήσω εκεί. Δεν ξέρω. Αυτό. Και το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι το problem solving. Εννοείται. Problem έχει... solving είναι το καλύτερο πράγμα. Έχει ένα συνάδελφό σου ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να λύσει κάτι. Χρειάζεται κάτι στον κώδικα ή έχει μια απορία. Πείτε και πείτε τα λίγο. Αν δεν μπορεί να πει κάτι σημαντικό να κάνει, πε να σου πω. Πητεί, έχω τώρα κάτι σημαντικό να κάνω, <coughs> το κάνουμε αύριο το πρωί το κάνουμε παραμεθαύριο. Έλεγα ένα βίντεο του Γκάρι Βί, ο οποίο έλεγε ότι <coughs> το θετικό να δουλεύει με το γραφείο είναι ότι ε, βρίσκει εύκολα κάποιον να σε βοηθήσει σε κάτι. Ενώ λε το remote ε, μπορεί να πάρει τρει εβδομάδε. Πάλι το πρόβλημα δεν είναι το remote. Όχι. Μπορώ εύκολα να σπάσω τον πόνο κάποιου. Πραγματικά. <laughs> Μπορώ εύκολα, αλλά μπορούμε να πούμε σε ένα handle. Παιδιά, με ζώνη ταχύ. Απλά μπαίνετε από σαφάρι στο Slack και δεν λειτουργούν τα handles και τελείωσε. Ε, συγγνώμη, δεν. <laughs> Α, εγώ λέω απλά δεν μένω στο Slack. Ναι, ρε, δεν μπαίνω ενό μην... χάντλ. Έτσι κι αλλιώ και εμεί δεν κάνουμε και χάντλ. τα απλά το λέω επειδή το έχω ακούσει. Είναι, είναι το μόνο πράγμα που με ενοχλεί με το Slack Connect. Τι? Το ότι κάποιο μπορεί να θεωρήσει ότι μπορεί να σε βάλει σε ένα handle. Να, όχι αν το ανοίξει σε Γιατί δεν υπάρχει χάντλ. Α, δεν υπάρχει καν. Εγώ δεν, φτιάχνω, πέσου, λέει, δεν Δεν υποστηρίζεται. Ξέχατε. Δεν, ξέ, δεν... Το παίρνει δεν... μαλακία το Slack, αλλά anyway. Πάμε πίσω. Έλεγε ο Γκαριβί. Ποιο είναι το θετικό του να δουλεύει από την εταιρεία. Ότι εγώ μπορώ να πάω και να κάνω το κοκκιτόκι -τοκ στο νόμο κάποιου. <laughs> <laughs> Ξαναγυρνάω, μου <πάλι> πίσω. <laughs> και να με βοηθήσει. Το οποίο ναι, όντω είναι θετικό. Εντάξει. Καλό είναι να μην το κάνουμε. Να μην το κάνουμε abuse. Γιατί πάλι από το να πα να χτυπήσει κάποιον νόμο. Ο, 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 ο Γκάρι Βι θεωρείται απλά ότι ο δικό του χρόνο είναι πιο σημαντικό και γι' αυτό και γυρίζει βιντεάκια Και αυτό σε περπατάει από την <laughs> τουαλέτα, ξέρω εγώ, στο γραφείο <laughs> του. <Ισχύει>. Δηλαδή, <laughs> αλλά εγώ θα σου πω. Εγώ... Είναι μαλάκα. Ε, ε, αλλά. Εγώ τον εκτιμώ. Είναι πολλοί άνθρωποι που είναι μαλάκι και του εκτιμώ. Α, ανεξάρτητο το ένα με το άλλο. Δηλαδή, έχει, θεωρώ ότι μπορεί να πάρει αξία από αυτά τα οποία λέει. Φουλ. Και το βιβλίο του με να μ' αρέσει και θεωρώ έχει πράγματα να πει. Και από τον Νίλλον έχει να πάρει και από τον Τζεφ Μπέζο έχει να πάρει και από του χειρότερου αυτού που λένε άτιμα, μαλάκια να τα σου Από όλου έχει να πάρει. Λοιπόν. Και χαίστηκα στο μισή μέρα. <laughs> <laughs> λοιπόν. Πίσω. Λέει ότι το το θετικό του γραφείου είναι ότι μπορεί να πα να ενοχλεί τον άλλον και να σου δώσει μια απάντηση. Ναι, ισχύει αυτό. Είναι ένα θετικό. Ενώ λέει ότι. Αν δεν γίνει abuse. Ενώ λέει ότι στο remote, ε, μου έχουν πει ότι παίρνει τρει εβδομάδε για να μπω σε μια κλίση με κάποιον. Δεν αυτό, είναι ισχύει αυτό. Εγώ σου λέω ότι ισχύει. Αυτό δεν είναι θέμα του remote. Δεν είναι θέμα του remote. Είναι θέμα μια κακή ομάδα. Που δεν υπάρχει α, διάθεση ναι, να βοηθήσει τον άλλον. Εμεί μπαίνουμε σε meeting που πούμε και στο επόμενο. Βασικά, τώρα. τώρα ναι, το, 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 δείξ... το έχουμε κάνει αυτό. Α, ωραία, πάμε τώρα. Απλά εκεί πέρα νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να πει σε κάποιον ξεριστή. Επειδή τώρα. Μα το κάνουμε αυτό. Δεν να, μπορώ. Μα, αυτό το κάνω ποιο... σε λίγο. Δεν λέμε μισος, Λάκ, να σου πω, έχω πρόβλημα με αυτό. Μπορεί να μπει να με βοηθήσει. Ναι ή όχι. Είμαι επιγμένο ότι πρέπει να τελειώσω κάτι. Μπορούμε αύριο το πρωί first thing. Ωραία. Τι ώρα μπαίνουμε. Αυτή έκλεισε. Μπήκαμε. Δεν υπάρχει μέσα σε, μέσα, σε μια εργάσιμη μέρα από τώρα έχει λυθεί το θέμα. Η διαφορά ξέρει ποια είναι. Ότι αν έρθει κάνω εγώ το Λε, εσύ μου τον έσπασε τώρα τον Μπούτσο, μου έχει Ναι, 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 Οπότε, χε το. Άντε, μπε τώρα. Να το πρόβλημα με αυτό είναι επειδή το είπα πριν, όταν δεν γίνεται abuse. Όταν γίνεται abuse, δεν βγαίνει δουλειά. Τόσο απλά. Και όχι απλά δεν βγαίνει δουλειά, είναι και ξενερωμένος ο κόσμο και όταν φεύγει, ανοίγει το LinkedIn και κάνει available for hire. Ναι. Το οποίο βάζει να μην το βλέπουν Στην συναδελφοί σου. Αν μπορεί. Νομίζω, ναι. ναι. Ωραίο αυτό. Ναι, έχει χοντράδε τώρα να available for hire. <laughs> Looking for work. Εκτό. Αν δεν δουλεύει εδώ. Εκτό. <laughs> άμα είσαι εντελώ κολοπεδαρά και έχει κάνει ψεύτικο account. Και ρουφιάνο. Ναι, 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 ναι. 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 Και ρουφιάνο. Πόβο. <laughs> oh, oh. Ναι. Problem solving meeting μπαίνεις. Ναι, μα και είναι πολύ σημαντικό γιατί πάλι εκμεταλλεύεσαι την μεγάλη ε, τη μεγάλη ανταλλαγή πληροφορίες που υπάρχει. Μπορείς να μοιραστείς έναν editor άμα είσαι προγραμματιστής. Να έχεις ανοιχτό ένα browser και να βλέπεις μαζί το ίσιο με κάποιον. Να μιλάς με το άτομο και να, να συντονιστείς. Ρε, είναι πολλοί οι οποίοι λένε, ξέρω, κράσουν ένα meetings και λένε πω πω δεν μπορώ τους ανθρώπους. Τι γαμίσου, πάρ' το Θεό. Ποιο σχέση τη θέλει, μαλάκα. είναι 100 ήταν αυτό. Δεν ξέρει τι αυτού. Είναι κάποιοι οι οποίοι λένε πω, Έχω τελειώσει με του ανθρώπου. Θέλω απλά να ανοίγω ένα βήμα και να είμαι όλη την ώρα στο Nator. σάλτα γάμι σου, πάτε θεό. Άνοιξε το τσάτσε, παιδί και πε για να το μιλήσουμε. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι κάνει εν τέλει, ό,τι κάνει στη ζωή σου, το κάνει για άλλου ανθρώπου. Ναι. Δεν γυρίζω γύρω από όλα από σένα. Δεν είναι σημαντικό το να μην ενοχλείσαι γενικά. <laughs> <laughs> δεν, δεν είσαι τόσο σημαντικό. Όλοι εδώ είμαστε για να κάνουμε κάτι για το, για το κοινό καλό. Ισχύει. Τελείωσε. Και για να κάνει κάτι για το κοινό καλό, πρέπει να πάρει χρόνο ο για σένα θα ήταν πιο ευχάριστο να κάνει κάτι άλλο εκείνη, εκείνη τη στιγμή και να τον αφιερώσει στο να βοηθήσει κάποιον. Αν εσύ θεωρεί ότι το να μιλήσει με την ομάδα σου και να, να συνεισφέρει κάπου, αυτό ε, σου πέφτει βαρύ, ε, πραγματικά μάλλον πρέπει να βρει. Όχι, μάλλον. 100% πρέπει να βρει κάποια άλλη ομάδα. 100%. Ξέρω, μπορεί, να πρέπει να την ψάξει με την πάρτι σου γενικά. Πήγαινε στην υπόγεια και θα καλά. Ναι. Μπορεί κάποιο να θέλει να δουλεύει μόνο μου. Εντάξει. δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα, αλλά μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσει στου ανθρώπου που να μην θέλουν να δουλεύουν με άλλου ανθρώπου. Ναι. Δεν γίνεται να δουλεύει μια εταιρεία όμω με αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάνει κάτι το οποίο να το κάνει μόνο. Και να λε, θα μπαίνω εγώ στην υπόγεια μου. Ναι. Και θα βγαίνει μετά προϊόν. Και μπορεί να είναι και γαμάτο, έτσι. Μπορεί να είσαι 100 επιπρογραμματιστή, δεν ξέρω. Ε, πφ, κοίταξε, στο τέλο της ημέρα, πάντα φτιάχνει κάτι για κάποιον άλλον άνθρωπο. Αν δεν φτιάχνει κάτι για κάποιον άλλο, άλλον άνθρωπο, κάπου μπάζει η φάση. Δεν υπάρχει πολύ νόημα στη φάση. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν. Ε, ε, όλοι δεν έχουν καμία συνέπεια στη ζωή τους, ό,τι και να πούνε και μιλάνε άσχημα σε άλλους ανθρώπους και τους προσβάλλουν και δεν με νοιάζει. Και... Ή, να σου πω, και άνθρωποι οι οποίοι πίσω από το πληκτρολόγιο ανώνυμα βγαίνουν και κράζουν και αυτά, δεν είναι πάρα πολύ ειλικρινές. Και διαφωνώ πάρα πολύ με όλο αυτό. Κοίτα, πάντα η απόσταση σου δίνει μια ευκολία να πει και μια μαλακία παραπάνω. Έτσι, Αυτή ναι. τη στιγμή, όταν, όταν είσαι, μαζί με κάποιον σε ένα δωμάτιο, δεν είναι εύκολο να πα να του πει, παιδί μου, ότι ξέρει τι. Ε, δεν σου να του πει μαλάκια, γιατί θα το κάνει. Τσακωθεί με κάποιον. Μαλάκια, δεν κάνει. Αρχίζεις μετά να τον μειώνει πάρα πολύ, όπω θα κάνει ξέρεις, κόσμος εύκολα στο Ιντερνετ. Δεν το κάνει το ίδιο εύκολα. Ισχύει. Όπω δεν θα το κάνει, καμά είσαι επώνυμο και ξέρει ότι κάποιο θα κάνει quote το tweet μου, λέω εγώ, όπω πει, δεν θα κάνει σε μια κλίση, μετά θα σε μια βίντεο κλίση. Ξέρεις. Όλο αυτό. Οπότε δουλεύει σε μια ομάδα. Αν δουλεύει σε μια ομάδα, κάπω πρέπει, κάπως πρέπει να, κάποια να στιγμή συνυπάρξεις. να συνεπάρξει και να βοηθήσει και του άλλου. Και μπορεί και αυτό ο τρόπο κάποιε φορέ θα είναι ένα meeting. Είτε online. Αν βλέπει ότι δεν έχει αξία, κατεμέ, be honest. Να είσαι ειλικρινή. Παιδιά, δεν θεωρώ ότι έχει αυτό το meeting. Έχω πολύ σημαντική δουλειά να κάνω. Πρέπει να τελειώσω αυτό και αυτό. Δεν θέλω να μπω. Δεν θα μπω. Αν έχει τη δύναμη, πες, δεν, θα, δεν θα μπω σε αυτο mm -hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Και κανεί δεν θα, παρε... δεν... θα παρεξηγήσει. Είναι πολύ απόλυτο αυτό, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει κάποιο να παρεξηγήσει μια αληθινή άποψη που να πει: Παιδιά, θεωρώ ότι δεν έχω προσφέρει κάτι σε αυτό το meeting και αυτή τη στιγμή πίζω με κάτι άλλο. Μπορώ να μην μπω. Ή θα προτιμούσα να μην μπω και αν με χρειαστείτε, φωνάξτε με. Ας παρεξηγηθεί. Πρόβλημά του. Εκεί. Γιατί όταν είσαι ειλικρινής, είναι άλλο το παιδιά βαριέμαι φεύγω. Είναι το άλλο πλάστης και φεύγω. Άλλο το πω πω έχω κουραστεί με τους ανθρώπους και τις μαλακίες. <laughs> και άλλο το ε, παιδιά δεν έχω να δώσω κάτι σε αυτό το meeting δεν θα μπω. Mm -hmm. Εκεί λε κάτι το οποίο βλέ, λες πώς βλέπει την κατάσταση, συζητά γύρω από τη δουλειά, όχι με τα δικά σου προσωπικά συναισθήματα, γιατί κάτι άλλο σημαντικό κόντρα σε αυτό το οποίο είπε ο Μπομπ Μάρτιν, είναι ότι χεστήκαμε αν βαριέσαι ή όχι. Κανένα δεν τον νοιάζει το, το αν βαριέσαι εδώ μέσα. Εδώ, εδώ είμαστε για τη δουλειά. Μιλάμε για το αν μπορούμε να συνεισφέρουμε ή όχι στα πλαίσια τη δουλειά, που είναι 40 ώρε την εβδομάδα ή όσε δουλεύει. Επίση το βαριέμαι είναι προσωπικό. Το αν βαριέσαι, αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό έχει σημασία. Μάλλον είναι δικό πρόβλημα γιατί ναι. δεν είναι του meeting. Ναι. Πραγματικά, χεστήκαμε. Αυτό είναι ένα κομμάτι να θε να μιλήσει με το HR, στο one-on-one, -on -one, με το manager σου, με το να δει με το πώ νιώθει γενικά στη δουλειά σου. Ναι, κάποιε φορέ θα βαρεθεί, ρε φίλε, δουλειά είναι. Τι είναι. Τι μαλακή είναι αυτά. Τώρα πραγματικά. Μα εδώ είμαστε όλοι φίλοι. Κι εγώ, κι εγώ βαριέμαι. Νομίζω εγώ ήθελα να κάθομαι χθε ε, να στέλνω να κάθομαι να μαζεύω τιμολόγια για το λογιστή και όλα αυτά για να είναι όλα και okay, να κλείσω μήνα. Ή εγώ είχα. Πέρναγα ωραία που πρώτο πράγμα που κάνω το πρώτο να πληρώνουμε φορείε και τέτοια πράγματα. Όχι. Το κάνω όμω γιατί είναι υποχρέωση τη δουλειά μου για να μπορεί να. να, ξέρεις, να είναι καλολαδωμένη αυτή η μηχανή. Σχοι. Αυτά. Ωραία φασούλα. Και κλείνοντα, φαντάζομαι σιγά σιγά. Ο, πο, 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 Ή όχι. Ε, ναι, μωρέ, καλά. Ε, ώρα, πάμε να κλείσουμε. Χρόνου <χρόνου> Του χρόνου πάλι. Του χρόνου πάλι, τελειώνει μικρή κουβέντα. Ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο meeting τη χρονιά οι δυο μα κάποια στιγμή Εννοείται, τον ε, καλοκαίρι. Αν καλή... θα μα βρείτε. Πιθανό να μα βρείτε ένα Σαββατοκύριακο από Σάββατο πρωί μέχρι Κυριακή μεσημέρι, αυστηρά. Σωστά. <laughs> ε, <laughs> θα κάνουμε <laughs> το μεγαλύτερο meeting. Είναι το 24ωρο meeting τη Logic. Σωστά. Ε, να κάνουμε το board meeting. Που βγάζουμε τον ε, εντεκάλογο. Ναι, βγάζουμε τον εντεκάλογο τη Logic. Ακριβώ. Καλά, καταπληκτικό. Ε. <laughs> <laughs> Τι είπε, Ζακαλιβέτη, καταπληκτικό. Βγάζουμε τον εντεκάλογο τη Logic σε μια παραλία. Καταπληκτικό. Και pulses.dev το κοζάρετε withlogic.co για πολύ ωραία πράγματα που κατά κύριο έρχονται βεβαίως stateofprogress.blog για τα άρθρα τα οποία γράφουμε που τελευταία φέτος γράφουμε λίγο παραπάνω μικρήκουβέντα.fm μπράβο e ή.gr όπου γουστάρετε docker.gr ακριβώς και τα υπόλοιπα θα τα ανακοινώσουμε σιγά σιγά. Αλλά αν παρακολουθείτε όλα τα άλλα στο X, LinkedIn, ναι. θα μάθετε και τα και υπόλοιπα, που έχουμε να ανακοινώσουμε από το χρόνο γιατί έχουμε να ανακοινώσουμε, ανακοινώσουμε ωραία πράγματα. Φανταστικά. Πριν κλείσουμε, έχουμε τι προτάσει μα. Σταθερά. Έχω mm. πρώτα άρα. Έχει. Λοιπόν, τι προάλλε ε, σου είπα ότι κατέβασα και έπαιζα. Α, ah, ναι. FIFA 24, το οποίο νομίζω τώρα λέγεται FC. Football Club είναι αυτό, είναι FC, κάτι. κάτι τέτοιο. Το οποίο θυμήθηκα πόσο πολύ πλάκα έφεραν αυτά τα παιχνίδια. Προφανώ εγώ δεν είμαι καθόλου καλό. Καθόλου καλός. Είμαι μέτριο ναι. σε αυτά τα παιχνίδια. Και το είχα κατεβάσει τυχαία και ήρθε ένα βαφτισμένο τρασπό τη Ελισάβετ, ο οποίο τώρα είναι 22-21, κάτι τέτοιο. Okay. Ε, και μου λέει, Έχει, ξέρω εγώ, FIFA. Του λέει, Α, ναι, ρε, το κατέβασα, ξέρω τι προάλλε, δεν ξέρω. Α, μου λέει, Α, παίξουμε. Και του υποσχέθηκα ότι θα φύγει από το σπίτι αν δεν τον νικήσω έστω μία φορά. Τελικά. Τελικά απλά κάποια στιγμή δεν την πάλαβα καθόλου. Κάτσε δύο ώρε το βράδυ, λέω καλά, έχει κουμπί από εδώ πέρα, δεν μπορώ άλλο. Νομίζω Ρε. Ότι... Ρε. Περίμενα να μου πει ότι κοιμήθηκε στο σπίτι. Με διέλυσε. <laughs> είναι μερική που είναι πολύ καλή, δε Αλλά πέρασα πάρα πολύ καλά. Και η αδερφή μου και ο αδερφό μου είναι πάρα πολύ καλή στα παιχνίδια, δηλαδή με συντρίβουν κάθε φορά. Ναι. ναι. Το φοβερό με τον Πέτρο, τον αδερφό μου, είναι το πόσο γρήγορα κάνει κατσάπ με το πώ παίζεται ένα παιχνίδι. Ναι. Το φαντάζεσαι. Okay. Δηλαδή του πετά ένα καινούριο παιχνίδι, τάκ 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 Οκ. Okay. Ναι. Είναι, είναι... είναι... Ρε μου, και εγώ θεωρώ ότι στα τη μηχανική ενό παιχνιδιού, την πιστεύω, καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει. Εγώ είμαι slow learner, full. Είχα άπειρα χρόνια να παίξω, νομίζω. Παίζει να είχα να παίξω από το στρατό FIFA ή κάτι τέτοιο. Ψ. Που πηγαίναμε τότε, ξέρω εγώ, και βρίσκαμε ίδρυνε καφέ και παίζαμε. Πήγαινε σε ίδρυνε καφέ για FIFA. Είχα πάει 4-5 φορέ. Έλα με... ρε. Σε φάντερο εκεί Γαμάτο. Τι κάτι έπρεπε να κάνει. Ναι, τι κάτι έπρεπε να κάνει. Εγώ έπαιζα αυτό. Αν και... με και... το δεύτερο μισό που έκανα workshops για Docker. <laughs> 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 το πρώτο μισό όταν είχα εξόδου έπρεπε να βρω κάτι χρήσιμο να κάνω ζωή. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω κάτι πάρα πολύ underwhelming αλλά Τα ακουστικά μου, τα καινούργια μου <laughs> ακουστικά Λοιπόν, ε... Ε... εγώ είχα, είχα τα Beats Fit Pro τα, Αυτά που κουμπώνουν, δεν είναι σαν AirPods, απλά που κουμπώνουν καλύτερα Τα οποία τα έχασα, μου πέσανε κάποια στιγμή κάπου Σου πέσανε κάτι. όλα μαζί Νομίζω μου πέσανε με τη θήκη Α, ah, και ακουστικά τα πάντα, γεια σα. Ναι, δηλαδή, μου τα εμφανίζει στο Golden Hall, πήρα τηλέφωνο στα Lost Found και στο μαγαζί που είχα πάει και στο Golden Hall. Κανένα μου λέει δεν το βρίσκει. Όχι, okay, οκ, γάμισε το. Οπότε λέω, είμαι τελικά είμαι κατάλληλο εντελώ. Οπότε πήγα και πήρα τα USB-C Earpods τη Apple, τα οποία έχουν ένα εικοσάρικο. USB-C Earpods, οκ. Okay. Τα οποία ήταν σύρματα, τα οποία να τα χάσω, αν να 20 ευρώ, άλλο 200 ευρώ ακουστικά, δυστυχώ. Αλλά είναι τρομερό. Αφού τώρα σήμερα ξαναχρησιμοποιώ ενσύρματα ακουστικά, συνειδητοποιεί ότι παίζουν παντού και δεν θέλουν pairing. Και. Έχουν και καλύτερο ήχο ωριακά. Ε... το μικρόφωνο σίγουρα. Δεν ξέρω, το μικρόφωνο σίγουρα, αλλά. ξέρει, είναι πολύ πιο εύκολο να τα δανείσει. Είναι πολύ ελαφριά. Δεν με νοιάζει για τόσο να τα χάσω. Μπαίνουν και στον υπολογιστή, μπαίνουν και σε άλλο υπολογιστή. Στον υπολογιστή παίζουν κανονικά. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή. Απλά πα και το επιλέγει από πάνω. Αισθάνομαι ότι δεν είχε. Το κούμπο σα στην σου. Δεν okay. Μια χαρά. Παίζει πάρα πολύ καλά. Έτσι, ένα θα πάω ε... να πάω και εγώ τέτοια. Εκοσάρκο, ένα εικοσάρικο είναι. Οκ. Ναι. Αυτό. Τέλεια. <Τελίου> Μικρή ή.gr <σταλίου> slash S05 slash E32 Και τα λέμε του χρόνου. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Ξε, καλή ξεκούραση να περάσετε καλά. Ναι. Να το χαριστείτε, να κάνετε ωραία μπάνια. Και... και τα λέμε από Σεπτέμβρη με πολύ ωραία καινούργια πράγματα. Ναι.